Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι, σε μια νέα σειρά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το The Wild 8. Το The Wild 8 ήθελα καιρό να το κάνω σειρά, αλλά δεν είχα το παιχνίδι στα χέρια μου και κάπου εδώ να ευχαριστήσω το Solidio που μεσολάβησε για να αποκτήσουμε αυτό το παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επιβίωσης. Λοιπόν, θυμίζει πάρα πολύ τον Starve. Είμαστε σε ένα δάσος. Δεν είναι ακριβώς ίδιο, θυμίζει πάρα πολύ τον Starve. Θέλω να σας βάλω κατευθείαν στο ψητό, πατώντας Start Game, να μην πούμε πολλά. Λοιπόν, και θα διαλέξουμε Survivor, είναι το δύσκολο, το παιχνίδι δύσκολο έτσι όπως είναι. Και πατάμε Start Game, το παπάνω ήταν το εύκολο. Λοιπόν, ξυπνάμε μέσα στη μέση του δάσους. Καταρχήν να διαλέξουμε εδώ τους παίκτες. Ποιον παίκτη θα διαλέξουμε και θα σας εξηγήσω μετά το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Άννα. Η Άννα είναι καλή για τα γιατρικά, φαίνεται κιόλας. Ο Ρόμπιν είναι καλός στις επιθέσεις και είναι και γρήγορος. Ο Κόλ είναι πάρα πολύ καλός στις επιθέσεις από κοντά και έχει και stamina recovery speed. Ο Βίλιαμ είναι πάρα πολύ καλός στην άμυνα και στο να μην κρυώνει. Ο Τσάνγκ, ο Ρέστι Τσάνγκ είναι στο 10% μείον να μαθαίνει καινούργια skills. Η Βίβιαν είναι, μαζεύει πιο πολύ ξύλο και πετράδια τέλος πάντων και έχει κάνει και πολύ critical chance. Ο Τζέφρι είναι πολύ καλός στο να κραφτάρει πράγματα. Ο Όλιβερ πιο φθηνά στο να κραφτάρει πράγματα. Άρα θα διαλέξουμε τον Κόλ που είναι πάρα πολύ καλός στην επίθεση γιατί θέλω να πολεμάω οτιδήποτε βρίσκω. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει αυτό βέβαια. Αλλά νομίζω πως... Λέτε να είναι καλύτερα αυτός. Ρόμπιν. Ας πάρουμε τον Ρόμπιν. Start game και ξυπνάμε σε ένα σημείο όπου έχει πέσει skip tutorial, το έχουμε ξανακάνει, quest complete λέει. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το σημείο που έχει πέσει το αεροπλάνο, αυτό είναι το αεροπλάνο. Λοιπόν, κάτω υπάρχει φαγητό, μπορώ να τα μαζέψω από κάτω. Τέλεια, μανιτάρια, ένα medkit. Και δίπλα μου υπάρχουν resources πολλά, τι έχουμε εδώ? Α, ναι, δυνατότητα να χτίζω. Εδώ υπάρχει μια κιθάρα, δεν βοηθάει κάπου αυτό. Λοιπόν, κοντά στο αεροπλάνο, αν δείτε, άμα γυρίσω την κάμερα, υπάρχει φωτιά. Άρα εδώ πέρα ζεσταίνεται ο παίχτης. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις μπάρες. Υπάρχει το health, που είναι το health μας. Υπάρχει η πείνα, που πέφτει πάρα πολύ γρήγορα. Και υπάρχει και το κρύο, που είναι πόσο γρήγορα θα περάσει ο χρόνος μέχρι να κρυώσουμε. Άμα φύγω μακριά από τη φωτιά, ξεκινάει να πέφτει από 100%, θα πηγαίνει 99% και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για αρχή εγώ πρέπει να πάω να δώσω μερικές μπουνιές, όπως σε κάθε survival game, στα δέντρα. Ωραία. Με μπουνιές όπως και στο Ark ακριβώς, σπάμε δέντρα για να πάρουμε resources. Λοιπόν, τι μπορώ να φτιάξω για αρχή? Ένα shelter. Το shelter θα το φτιάξουμε εδώ. Κοντά στη φωτιά του αεροπλάνου, ώστε να μπορώ να ζεσταίνομαι γρήγορα. Όποτε κρυώνω, έρχομαι εδώ πέρα και μεγαλώνει το cold. Είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορώ να κάνω. Πρέπει να φτιάξω ένα workshop. Θέλω 20 ξύλα και 10 πέτρες. Τι κάνω γι' αυτό? Εδώ υπάρχουν πέτρες. Ας σπάσουμε κάποιο δέντρο, να μαζέψουμε 20 ξύλα. Θα μαζέψω και λίγο παραπάνω για να έχω ένα περιθώριο αρκετό ώστε να κάνω πράγματα. Ας πούμε τόσο είναι καλά. Άντε, μαζέψω 30. Ωραία. Αν μαζέψουμε και κάποιες πέτρες, μας λέει το quest, τσέκαρε τον καπνό ανατολικά από το σημείο που έπεσε το αεροπλάνο σου. Χρησιμοποίησε το map για να μην χαθείς. Λοιπόν, το map είναι αυτό, εδώ είναι το αεροπλάνο μας. Και λέει να πάμε ανατολικά προς τα δω. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Ας βολευτούμε λίγο τώρα, εδώ πέρα στην καινούργια μας κατάσταση, στην καινούργια βάση. Και θα φτιάξω ένα workshop. Το workshop θα το φτιάξουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Εν τω μεταξύ πεινάσαμε κιόλας. Το παιχνίδι είναι λίγο δύσκολο, αν το καλοσκεφτείτε. Θα το δείτε γι' αυτό στην πορεία. Α, στο workshop μπορώ να φτιάξω ένα stone axe. Μπορώ να φτιάξουμε και stick. Μπορώ να φτιάξω ένα stick, ωραία, το έφτιαξα. Axe. Κραφτάρουμε και το axe. Και έχει και pickaxe, full. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εδώ είμαστε εμείς, αυτό το περίεργο πράγμα. Μπορώ να βάλω το axe εδώ πέρα. Και το stick απ' την άλλη. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα βλέπω νυχτώνει κιόλας. Οπ, υπάρχει ένα ελάφι εδώ πέρα. Αυτό είναι το τσεκούρι. Πλέον παίρνω παραπάνω ξύλα με το τσεκούρι, έτσι. Είναι αρκετά χρήσιμο να έχει τσεκούρι. Λογικό είναι.
Με τις μπουνιές δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά. Άρχισα να πεινάω κιόλας. Ας φάμε. Γιατί σκοτεινιάζει η οθόνη και γίνονται όλα χάλια. Και πλέον μπορώ να σπάσω και καμιά πέτρα. Ακούω και λύκους εδώ μεταξύ, έτσι είμαστε στο χειρότερο σημείο. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε και μια φωτιά. Μια φωτιά είναι πάντα απαραίτητη στα παιχνίδια επιβίωσης. Τέλεια. Μπορώ να ανάψω failed, δεν ανάβηκε με τη μία. Ωραία, ανάψαμε φωτιά. Πλέον θα ζεσθενόμαστε, είχαμε και άλλη πηγή ενέργειας από εκεί πέρα. Τα μανιτάρια θα μπορούσα να τα ψήσω, αν τα βάλεις από πάνω. Θα ψηθούν και θα μπορείς να τα φας μετά. Ωραία, πεταχτήκανε δίπλα. Τα μάζεψα και είναι delicious mushrooms, τα άφαγα. Θα μεγαλώσει και το hunger τώρα, μεγαλώνει και το cold που είμαστε εδώ δίπλα. Θα μπορούσα να φτιάξω ένα pickaxe. Θέλουμε πέτρες. Άλλη μια πέτρα θέλουμε. Μισό λεπτάκι παιχνίδι να ζεσταθούμε και θα είμαστε έτοιμοι και για τις πέτρες. Λοιπόν. Α, ένα κολπάκι που θέλω να σας δείξω. Αν πάρω το stick μου. Τι κάνει έτσι. Αν πάρω το stick και το πατήσω και το αφήσω πάνω στη φωτιά, δημιουργώ ένα torch. Και το torch πρέπει πάλι να το αφήσουμε εδώ πέρα, ώστε να τα εναλλάσσω με το X. Παπ, έχω torch πλέον. Ορίστε. Πλέον βλέπουμε. Και μπορώ να βαρέσω εδώ. Καταρχήν να ψάχνουμε και τα boost γιατί έχουν berries. Ωραία. Μπορώ να κραφτάρω ένα mining axe τώρα, ώστε να μπορώ να... ένα pickaxe, πώς λέγεται, ώστε να μπορέσω... Ορίστε. Craft. Ωραία. Πολύ πιο εύκολα πλέον. Θα μπορώ να μαζεύω και πέτρες. Για να δω. Δίνει περισσότερες ή είναι απλά ένα στρίλος. 4. Μόλις ξημερώσει πάμε για εξερεύνηση. Ας μαζέψω τώρα αντικείμενα. Ωραία. Ας μαζέψω και αυτό το ξύλο εδώ πέρα, εφόσον υπάρχει. Κέρδισα ένα skill point, λέει. Α, ναι. Αυτό εδώ μπορώ να το κάνω κλικ για να κρυφτεί. Ναι, αλλά δεν θέλω να κρυφτεί. Ωραία, κόπηκε το δέντρο. Ξημερώνει κιόλας. Αν πάμε εδώ κοντά στην καλύβα, μπορώ να ξεκλειδώσω πράγματα. Εγώ θα ξεκλειδώσω το τρέξιμο. Πλέον πατώντας shift, ο παίκτης μου χάνοντας λίγο στάμινα, μπορεί να τρέξει. Βέβαια, χαλάμε food όποτε γίνεται αυτό. Ας φάμε κιόλας λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ και πρέπει να ψάξουμε φαγητό. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν berries από ό,τι βλέπω. Είναι κόκκινα και φαίνονται. Τα μαζέψαμε εδώ πέρα. Γενικά πρέπει να ψάξουμε μερικά berries. Καλό είναι να το κάνουμε από τώρα. Και πρέπει να προσέχουμε τους λύκους. Λοιπόν, berries δεν έχει εδώ. Οι πέτρες για να, τα ώρα αυτά, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε κάτι. Καλό είναι να πάμε. Αυτό να το κόψουμε. Ναι, στο κόψουμε. Καλό είναι να πάμε να τα κάνουμε throwing rocks, ώστε να τα κραφτάρουμε για να πετάμε πέτρες στους αντιπάλους. Γιατί έχει άγρια ζώα, έχει λύκους στο παιχνίδι. Είναι ό,τι χειρότερο η λύκη. Throwing rock. Craft. 10 πέτρες νομίζω μου κάνουνε. Για να δούμε. Να το δοκιμάσουμε σε ένα ελάφι. Μπορώ να πετύχω ένα ελάφι πετώντας πέτρες. Με το δεξί κλικ πετάς πέτρες. Ωραία. Τίποτα. Α, το τρομάξαμε. Τι έκανα. Αστόχησα. Αστόχησα και πάλι. Δεν μας βλέπω καλά. Τι έχουμε εδώ, μανιτάρια. Ας πάμε στα μανιτάρια που είναι σίγουρη λύση. Δεν μπορώ να πετύχω κανέναν. Είναι ό,τι χειρότερο. Οπ, herb. Αυτό εδώ θα είναι καλό για περιπτώσεις όπως... ας πούμε... Πώς το λένε. Ας πάω λίγο αυτό. Τέλεια. Για να γιατρέψουμε πράγματα. Πώς γίνεται να στόχισα πάλι. Το πέτυχα. Ζαλίστηκε και τώρα μπορώ και βαράω. Πες μου ότι θα μπορέσω να το σκοτώσω. Αχα, τουλάχιστον βρήκαμε ένα mechanic. Πώς λειτουργεί. Κυνηγάμε το ελάφι. Όχι το δέντρο, το ελάφι. Σε παρακαλώ, έχει mushrooms εδώ.
Δεν έχω αρκετές πέτρες για να το κάνω αυτό. Θα μαζέψουμε το μανιτάρι καλύτερα. Και επίσης να προσπαθήσω να μην πεθάνω από το κρύο. Λοιπόν, έχω έρθει προς εδώ. Είναι καλά? Εκεί κάτι υπάρχει. Ανακαλύψουμε και εδώ το χάρτη. Θα μπορούσα να χτίσω ένα campfire εδώ πέρα. Να το έχω μόνιμα εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν. Ώστε... Οπ, ήδη αρχίζω και κρυώνω. Βλέπετε. Βάζουμε φωτιά. Και θα ψήσουμε... τα μανιτάρια. Ψήσε μανιταράκι, φίλε μου. Ψιλομοιάζει με τον Starv. Δεν είναι ακριβώς τον Starv. Έχει και μια ιστορία να ανακαλύψουμε. Δεν ξέρω αν είναι καλή η ιστορία του. Λέω τώρα εγώ. Δεν έχω δοκιμάσει το παιχνίδι να πάω πολύ μακριά. Μπορώ να φάω τα μανιτάρια που φαίνεται καλό φαγητό. Ωραία. Μεγαλώνουν. Τα μανιτάρια είναι πάρα πολύ καλά στο να μεγαλώσουν το health σου. Πάρα πολύ καλά. Μπορώ να συνεχίσω, παρόλο που είναι νύχτα. Εδώ υπάρχει γουρούνι. Κι άλλο μανιτάρι. Τέλεια, τέλεια. Μαζεύουμε και τα μανιτάράκια μας. Και ανακαλύπτω τον κόσμο. Εκεί υπάρχει κι άλλο γουρούνι. Γενικά δεν έχω βρει ακόμα λύκο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την καριέρα μας. Χωρίς πλάκα, έτσι. Γιατί το γουρούνι είναι. Ο λύκος είναι θανατηφόρος. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια όμορφη γέφυρα. Εδώ υπάρχει κι άλλο μανιτάρι. Herbs. Τα θέλω τα herbs, παιδιά. Πρέπει να τα μαζέψουμε. Είναι για σκοπούς medical. Εδώ υπάρχουν berries. Full. Oh. Τι να αφήσω. Αφήνω αυτές τις πέτρες. Τι να κάνουμε. Μπορώ κάπως. Ας τις πετάξω. Θέλω τα berries. Και τα άφαγα. Λοιπόν. Γρήγορα γρήγορα μέσα στο βράδυ τώρα. Αφού πρώτα πατήσω να βάλουμε το torch. Για να βλέπουμε. Το πέταξα στο πάτωμα. Ωραία. Ωραία, έχω torch. Εξερευνητής. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, να μην ψοφήσουμε. Αν ψοφήσουμε, παιδιά, χάνουμε ό,τι έχουμε χτίσει. Δεν χάνουμε τελείως από την αρχή. Απλά ό,τι χτίσαμε. Πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Εδώ υπάρχουν τέτοια. Μανιτάρι εδώ πέρα. Πού είμαι? Θέλει να πάμε κι άλλο east. Πρέπει να σταθώ γρήγορα, λέει ο παίκτης μας. Φτιάξε ένα campfire εδώ πέρα. Θα φτιάχνω campfire παντού στο χάρτη, ώστε να μπορώ εύκολα να φτιάχνουμε και καλά τρόπο για να επιβιώσουμε. Πάντα θα χρειάζεται να ζεσταθούμε, παιδιά. Είναι βράδυ και είναι πάντα χειμώνας. Λοιπόν, ας ψήσουμε μερικά μανιτάρια. Βασικά θα ψήσουμε όλα τα μανιτάρια, αφού είμαστε εδώ πέρα, μέχρι να ζεσταθούμε, να μην καθόμαστε, να έχουμε μαγειρική. Τέλεια. Μόλις τελειώσει και αυτό, το πετάμε. Πάμε κι άλλο ένα. Τέλεια. Φάμε ένα μανιτάρι τώρα που είναι βράδυ και πεινάμε κιόλας. Τέλεια, έχουμε άλλο ένα μανιτάρι. Hey, πάρ' το. Ωραία. Ας κόψω και ένα δέντρο. Ωραία. Κόψουμε ένα δεντράκι να έχουμε ξύλα πάνω μας. Επίσης θα ήθελα να έχουμε και μερικές πέτρες. Ωραία. Μαζεύω και πέτρες. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να χτίσω και εδώ πέρα κάποιο shelter ή κάτι τέτοιο. Καλύτερα όχι. Είναι απλά ένας σταθμός ξεκούρασης. Ωραία. Νομίζω βασικά θα κάτσω να κόβω εδώ όσο είναι βράδυ. Δεν ξέρω, ξημερώνει. Όπου να είναι, ξημερώνει, φαντάζομαι. Μαζεύω την πέτρα εδώ όσο χρειάζεται. Υπάρχει κανένα μπέρι εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάποιο μπέρι. Ωραία, μαζέψα πάρα πολλά ore. Σε φάση που είναι τόσα. Δεν μαζεύω άλλα. Λοιπόν, και ξημέρωσε. Για πάμε. Το durability του τσεκουριού μου τελειώνει. Εδώ υπάρχουν και άλλα μανιτάρια. Ωραία. Δεν πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό όμως. Σημασία έχει να ανακαλύψουμε το καπνό που πρέπει να βρούμε, που λέει το παιχνίδι. Πάμε κι άλλο. Α, μας λέει που έχουμε φτιάξει φωτιές. Έχουμε φωτιές εδώ πέρα. Άμα είναι τότε, αφού έχει φωτιές, πρέπει να χτίζω παντού. Ψάξε κάτι χρήσιμο κοντά στην ουρά του αεροπλάνου. Βρήκαμε αυτό που πρέπει. Oh god, λέει, κι άλλο αεροπλάνο. Ή το... Όχι, το αεροπλάνο το δικό μας. Τι κι άλλο αεροπλάνο, ό,τι να είναι, λέω. Εδώ έχει κι άλλο φαγητό. Canned food. Τι είναι αυτό, full. Είμαι full γενικά. Καλό είναι να χτίσω και εδώ κάτι. Λοιπόν, θα χτίσουμε. Ω, έχω χτίσει ήδη, λέει.
chest. Chest. Ας βάλουμε ένα chest εδώ πέρα. Παρόλο που δεν είναι εδώ η βάση μας, δεν μπορώ να πετάξω πράγματα. Θέλω να πετάξω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να τα βάλω μέσα στο chest. Πώς βάλω... Α, εδώ πέρα. Μπορώ να βάλω τα herbs που δεν με νοιάζουν καθόλου. Θα μπορούσα να πάρω από εδώ αυτό. Τι λέει, generator φαίνεται να δουλεύει. Ίσως να μου χρειαστεί αργότερα. Βρες ένα μέρος να χρησιμοποιήσεις το generator, μου λέει το παιχνίδι. Ωραία, και έχω πάρει ένα generator τώρα. Μου φαίνεται ότι πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά. Ας φάμε ένα μανιτάρι. Πώς θα βρούμε μέρος για generator τώρα, ένας έως ξέρει. Ξέρετε κάτι, κόβει και λίγο δέντρο. Αυτό γιατί το έκανα τώρα. Χρειάζομαι τα δέντρα για να χτίζω campfire παντού. Θέλει και πέτρες το campfire. Όπα, εδώ έχει θαυμαστικό. Άρα εδώ πρέπει να πάω. Ή επειδή είμαι εδώ, ξέρω εγώ το κατάφερα, εδώ υπάρχει πέτρα. Εδώ υπάρχει λύκος, δεν είναι λύκος, είναι γουρούνι. Δεν ξέρω τι έχει από εδώ. Αλλά ξέρετε τι θα φτιάξουμε, έτσι. Ένα campfire. Campfire παντού. Πρέπει να ζεσθενόμαστε όποτε χρειάζεται. Δεν θα το ανάψω τώρα όταν έρθει η ώρα. Herb. Ψάχνω να εξερευνώ λίγο το χάρτη. Έχει berries εδώ. Μισό λεπτό να φάμε εδώ τα μανιτάρια μας. Berries παντού. Μπλε. Εδώ πάνω πρέπει να πάω, Ναι. Νομίζω ναι. Φάει και αυτό και πάρε τα berries μετά. Ω, λύκος. Τρέχουμε να γλιτώσουμε. Τρέχα λύκ. Ωχ, λύκος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Δεν μπορώ να πολεμήσω το λύκο. Πρέπει να φτιάξω το στάμινά μου για να κάνω ένα καλό σπριντάκι. Φεύγω. Γλίτωσα. Πες μου ότι δεν με ακολούθησε. Μας χάλασε λίγο health ο αλήτης. Αλλά οκ. Okay. Berries. Πάρε τα berries και φάτα. Είμαστε εδώ ψηλά. Ας συνεχίσω λίγο. Berries έχει πιο πέρα. Όχι. Berries εδώ, berries εκεί, berries παραπέρα. Θα χρειαστεί να ζεσταθούμε γρήγορα. Άρα πρέπει σιγά σιγά να πάω προς την βάση μου. Ήδη αρχίζω και δεν βλέπω καλά, αλλά ήδη φτάσαμε στη βάση. Ωραία, εδώ πέρα ζεσθενόμαστε άνετα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να φτιάξουμε ένα extra chest, αλλά θέλουμε 30 ξύλα. Και θα δούμε. Λοιπόν, κόβουμε ξύλα. Όχι, μας έχει τελειώσει το τζεκούρι, Craft. Τέλεια. Ωραία. Ας κόψουμε κανένα ξυλαράκι λίγο, να κάνω κάτι που θέλω πριν πάμε για ύπνο. Τέλεια. Πού είναι, η φωτιά είναι εδώ. Οκ, okay, campfire έτοιμο. Έχουμε το generator και θέλω να φτιάξουμε το chest, να έχουμε ένα και στη βάση μας. Ωραία. Θα έχουμε ένα chest και στη βάση. Έχουμε και το workshop. Μπορούμε να φτιάξουμε άμυνες νομίζω, έτσι. Βάζω το generator κάπου, όχι, θα βάλω το γιατρικό μου. Και το canned food. Όχι, θα το κρατήσω το canned food. Μπορώ να βάλω τις πέτρες εδώ που είναι πολλές. Λοιπόν, και εδώ πέρα τι μπορώ να φτιάξω. Throwing rocks. Θα τα κάνουμε όλα rocks. Να πετάμε πέτρες. 8, 10, 12. Πρέπει να σκοτώσουμε κάποιο ζώο. Τουλάχιστον το λύκο. Δεν ξέρω αν μπορώ να πάρω spear ή κάτι τέτοιο. Ου, έχουμε εδώ να κραφτάρουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Pack up. Μπορώ να το μαζέψω να το πάρω μαζί μου. Ωραία, εκεί traps έχει εδώ πέρα. Τα πάντα όλα. Upgrade. Α, θα μαζέψουμε λεφτά για να κάνουμε upgrade αυτό το κτίριο. Τέλεια. Βάζουμε φωτιά. Δεν έχουμε wood. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα φάω.
θα φάω ένα canned food και θα σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Μισό λεπτό να πατήσω escape. Αυτό είναι το επεισόδιο για το The Wild Date. Ένα παιχνιδάκι επιβίωσης. Βρήκαμε ένα generator. Πέσαμε σε ένα δάσος. Να το πάρουμε από την αρχή. Πέσαμε σε ένα δάσος. Είμαστε μόνοι μας πλέον. Πρέπει να επιβιώσουμε. Βρήκαμε ένα generator σε ένα αεροπλάνο και κάπου πρέπει να το βάλουμε για να προσπαθήσουμε να δραπετεύσουμε, να πάμε σπίτι μας. Μας περιμένει η οικογένειά μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο, ο λύκος είναι δύσκολος. Πρέπει να κάνουμε upgrades, να φτιάξουμε στολές, να φτιάξουμε όπλα, να νικήσουμε κτλ. Τα λοιπά, τα έχω πει πάρα πολλές φορές τώρα τελευταία. Αλλά έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, αφήστε ένα like αν σας άρεσε η σειρά. Αφήστε μου σχόλια για το παιχνίδι, αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Bye bye.